Εγώ ως βάσικο μου επιχείρημα ότι η κυρία Κελέση θυμήθηκε ένα χρόνο μετά την πρώτη κατάθεση το τηλεφώνημα Φρουζή και Λοβερδού. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, καλούν την Κελέση πέρσι. Πείτε μας τι ξέρετε για την Οβάρτης. Και έρχεται ένα χρόνο μετά και λέει, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω, πέρσι που με είχατε πάρει 8 φορές κατάθεση, ξέχασα να σας πω ότι είχα ακούσει και ένα τηλεφώνημα του Φρουζή με τον Λοβέρδο που του έλεγε φέρε μου λεφτά. Δηλαδή, αυτό μας το πήρε, παιδί μου, ο Μάρτιας ένα χρόνο μετά, του κάνεις κατευθείαν δίωξη ψευδολογία. Δεν το συζητάς. Κύριε Δημητρακόπουλε, δεν είναι κάτι. Ότι έχουν εντοπίσει στην έρευνα της κυρίας Τουλουπάκη, μία από τις βασικότερες πλημέλειες είναι ότι δεν έχει κάνει εύλογες ερωτήσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα εύλογης ερώτησης. Εξήτασε τον κύριο Μάξιμο Σαράφη για την υπόθεση αυτή 28 φορές. Δεν το λέω ρητορικά, 28 διαφορετικές καταθέσεις. Ξέρετε πότε θυμήθηκε ο κύριος Μάξιμος Σαράφης ότι ο Νικόλαος Μανιαδάκης του έδωσε χρήματα για να λαδώσει τον Λοβέρδο? Στην 21η κατάθεσή του. Ξέρετε πόση απόσταση χρόνου έχει από τις προηγούμενες? Ένα χρόνο. Δηλαδή μας λέει η κυρία Τουλουπάκη, η οποία μάλιστα με αυτή την κατάθεση ζήτησε και την ποινική δίωξη του κυρίου Λοβέρδου, ότι έκρινε αξιόπιστο έναν μάρτυρα που αφού είχε πάει στην κυρία Τουλουπάκη 28 φορές και δεν είχε θυμηθεί ότι είχε λαδώσει ο Μανιαδάκης τον Λοβέρδο, ξαφνικά, εντελώς τυχαία, θυμήθηκε μετά από ένα χρόνο αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, αδερφέ, και την έκρινε τόσο αξιόπιστη για να την στείλει στα σοβαρά στη Βουλή για να ασκήσει δίωξη τον Λοβέρδο, ο οποίος με ντυμότητα δέχτηκε αυτή την παράνομη.